αυτή την διαχρονική πολιτική των εργολάβων, των αεριτζίδων εργολάβων στα νοσοκομεία, που δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν πλοκάμια σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, γιατί καταφέρνουν να επιβιώνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι λιμένονται το δημόσιο χρήμα και ταυτόχρονα εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Όταν ξέρουμε ότι οι συνθήκες που προσφέρουν είναι συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε λειτουργικό αδιέξοδο, υπάρχει ένα μαζικό κύμα φυγής υγειονομικών. Μόνο το 2022 και τους πρώτους 5 μήνες του 2023 που διαθέτουμε στοιχεία, έφυγαν 7.000 εργαζόμενοι, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αντικατασταθεί. Οι επόμενες προκηρύξεις θα είναι μία ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού, γιατί δεν τηρήθηκε η δέσμευση να μονιμοποιηθεί το συμβασιούχο προσωπικό. Και εδώ οι συνάδελφοι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες στήριξης δουλεύουν πάνω από 4 χρόνια. Είμαι νοσηλεύτρια, δουλεύω στο ΑΧΕΠΑ. Είμαι εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ και στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ. Το πιο σημαντικό σήμερα είναι όλος αυτός ο κόσμος που είναι εδώ. Και αυτό θα πρέπει να είναι πάντα το βήμα που θα πρέπει να ξεκινάμε. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά το επιτελικό κράτος μπορεί ο λαός να πνίγεται, να καίγεται, εκείνοι το χαβά τους. Δεν φεύγουνε ούτε ρούπι από αυτό που έχουνε στόχος. Και ποιος είναι ο στόχος? Ιδιωτικοποιήσεις. Εξάλλου δεν το κρύβουνε. Δεν έχει να κάνει άρα ούτε με διοικητές, έχει να κάνει με κεντρική πολιτική, που είναι ίδια και αυτή και οι προηγούμενες. Γιατί εγώ θα σας πω, και στο ΑΧΕΠΑ που δουλεύω, δεν είναι μόνο η καθαριότητα και η σύντηση, είναι και τεχνική υπηρεσία, είναι και διοικητικές υπηρεσίες και σιγά σιγά, κομμάτι κομμάτι, περνάνε σε ιδιώτες. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα κράτος σιγά σιγά επίσης αποσύρεται από τη χρηματοδότηση, άρα όλο το βάρος πέφτει πάλι αυτό που λέμε νοσοκομείο επιχείρηση, έσοδα-έξοδα. Αρχιακού τμήματος του Τσίπρα του Δημήτρη, που λόγω κάποιου οικογενειακού προβλήματος δεν μπόρεσε να παραμείνει σήμερα εδώ. Συμπαραστεκόμαστε τους εργαζόμενους όλους στην υγεία και παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή υγεία. Δεν πρέπει να υπάρχουν εργαζόμενοι διαφορετικών ταχυτήτων. Όλοι οι συμβασιούχοι πρέπει να γίνουν μόνιμοι ή αορίστου, αυτό που προσπαθεί και η ΠΟΕΔΗΝ τόσα χρόνια και η ΑΔΕΔΗ. Πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Η υγεία και η παιδεία πρέπει να είναι αγαθά που ο λαός να μπορεί να τα βρίσκει πάντα. Θα είμαστε μαζί στους αγώνες και ό,τι γίνει θα είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους εδώ για να τα παλέψουμε. Λέγομαι Κουκουβίκης Δημήτρης, είμαι πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κοζάνης και των Υγείας. Σήμερα κάνουμε μια συνάντηση στο πρόβλημα του νοσοκομείου για τους καθαρίστερες που απολύονται. Ήταν σοκ και τώρα μπαίνει εργολάβος από μία του μηνός, που είναι πράγμα παράδεκτο και λίγο και ηθικό το θέμα, δεν είναι? Πάνε πλάτες στην πανδημία, δουλέψαν τα παιδιά πάρα πολύ και ακόμα κουράζονται πάρα πολύ, είναι άψογες και σήμερα διαμαρτυρόμαστε. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννακός, και κάποιοι άλλοι που είναι υποψήφοι από το Δήμο, Δήμο, Περιφέρεια, και έχουμε και ένα μήνυμα από την κυρία Καλλιού Βέτα, θα σου διαβάσει η γραμματέας μας, και θα μιλήσουν και άλλα μέλη. Ο ΑΕΔ και για κάθε μορφή σύμβασης και για όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Είμαστε δίπλα στο σωματείο, είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες μορφές και θα το συζητήσουμε με το σωματείο, όπως έκανα και εγώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ασφαλιστικά μέτρα. Πρέπει να βοηθήσει και το σωματείο, αν χρειαστεί και η ΠΟΕΔΗΝ οτιδήποτε, να προσφύγουν σε ασφαλιστικά μέτρα και να κερδίσουν την εργασιακή τους ηρεμία και ένα περιβάλλον το οποίο θα τους δίνει μια προοπτική. Αυτό θέλω να πω από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Εμείς είμαστε εδώ, θα παραμείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ.